προεγγίζαν, σε έλεγαν ένα χρόνο πριν ότι μετά από ένα χρόνο θα είσαι ταπλούχος στη Super League 2 και κυπελλούχος στην Πιερία. Θα το πίστευες? Με το χέρι στην καρδιά. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, στην αρχή δεν ξεκινήσαμε αυτό το στόχο. Στόχος ήταν η ομάδα να πάει πολύ καλά και να είναι στις πάνω-πάνω. Αλλά άλλαξε την πορεία αυτό. Και όλα τα παιδιά καλά θα κάνουμε. Και έγινε αυτό που έγινε, με σκληρή δουλειά μόνο και ομαδική δουλειά, γιατί εντάξει, αν δεν είσαι ομάδα σε αυτά, δεν πετυχαίνεις τίποτα. Αν σε χαρακτήριζα εδώ και με τη σύμφωνη γνώμη του κύριου Κεραμιδά, δίμιο της Αρτάκης, έχοντας σκοράρει τα δύο πιο κρίσιμα γκολ της σεζόν εντός και εκτός έδρας. Πώς το είπες? Δίμιο της Αρτάκης. Δίμιο της Αρτάκης. Αποδέχεσαι τον χαρακτηρισμό? Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι έτσι, απλά... Το κίτρινο πρωτοκόλλο, κίτρινο κόκκινο τον τρελαίνει το χρώμα αυτό, γι' αυτό τον τρελαίνει. Εντάξει, μόνο δεν καταφέρεις τίποτα, άμα δεν έχεις βοήθεια του κίτρινου δεν καταφέρεις τίποτα. Αλλά εντάξει, έτυχε να είμαι εγώ που μου σκόρει και στα δύο μάτς. Νιώθεις ότι αυτή η ομάδα έχει ταβάνι, υπάρχει κάτι περισσότερο? Αναφερόμενοι σε έναν οικισμό τον οποίο προέρχεται, που είναι λίγων κατοίκων και έχει φτάσει να θέσει την επόμενη χρονιά τη Super League 2 ανταγωνιζόμενη με ομάδες από πολύ μεγαλύτερα πρωταθλήματα, με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμιακό υπόβαθρο. Δεν θεωρώ ότι έχει ταβάνι, γιατί όλα είναι νέα παιδιά, είναι από εδώ από την Κατερίνη. Όλοι δουλεύουν πάρα πολύ, υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει ταλέντο ταβάνι για αυτή την ομάδα. Γιατί όλα τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ. Και καλώς έχουν το πραγμάτων στην επόμενη κατηγορία, θα φάνουν και παραπάνω αυτά. Για τη δική σου προσωπική πορεία, δεν έχεις ξαναπαίξει Super League 2? Όχι, αλήθεια είναι, δεν είναι πρώτη φορά, αν όλα πάνε καλά. Θέλεις να παραμείνεις? Ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός, να μείνω στην ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα θα φανεί τι πλάνο έχει η ομάδα. Τι άλλο οραματίζεις αναφορικά με το ποδόσφαιρο, με τον εθνικό του Νέου Κεραμιδίου? Σκέφτηκες ποτέ το να έχεις παίξει και σε άλλες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια? Σκέφτηκες ποτέ το εξωτερικό? Η αλήθεια είναι ότι μη είχε περάσει από το μυαλό το εξωτερικό, αλλά δεν μπορούσα να φύγω. Δεν ήταν εύκολο να φύγεις. Ενώ έχω φύγει ήδη από μια χώρα, να ξαναλλάξω πάλι χώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να προσαρμοστώ. Το τέλος μιας διαδρομής σήμερα, με την έννοια ότι με κάποιους ποδοσφαιριστές με τους οποίους μπορείς να έχεις και προσωπική σχέση και φιλία και εκτός του αγωνιστικού χώρου, μπορεί να μην ξανασυναντηθούν οι δρόμοι σας στη Super League 2. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρεις πώς τα φέρνει ο κόσμος, πώς γίνονται τα πράγματα, αλλά ήταν μια τέλεια χρονιά με όλα τα παιδιά. Είχαμε πάρα πολύ δεμένη σχέση. Πρώτη φορά εγώ δεν βλέπω τέτοια πολιτήρια σε ομάδα. Δεν έχω ξαναζήσει σε αυτές τις λίγες ομάδες. Ήταν όλοι ένα. Αυτό πιστεύεις ότι ήταν ευθύνη του προπονητή και επιτυχία του προπονητή, της διοίκησης? Έχει να κάνει με τη χημεία των ίδιων των ποδοσφαιριστών? Όλα έπαιξαν το ρόλο τους, προφανώς. Και ο coach, το πρώτο πράγμα που είπε όταν είπε ήταν να γίνουμε ένα, να γίνουμε οικογένεια. Και νομίζω το καταφέραμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό και έγινε όλο αυτό. Ποια στιγμή πίστευες ότι θα κατακτήσετε το πρωτάθλημα και ποια στιγμή απογοητεύτηκες και ίσως ότι μπορεί να τελικά μην τα καταφέρετε? Μετά τη νίκη με το Αρτάκι, τον πρώτο γύρο, πίστευα ότι κάτι πάει να γίνει. Δηλαδή η ομάδα που έχει τόσες απουσίες δείχνει ότι έχει μέταλλο. Αλλά δεν έγινε σωστά. Είσαι παιχταράς, αγόρι μου, είσαι παιχταράς. Πέντε γκολ σε δύο μάτσες, έχετε όλα κανένα σπαθιά κατά πιέρα. Δεν υπήρχε κάποια στιγμή ότι απογοητεύτηκα ότι χάθηκε ο στόχος. Είμαστε πάντα μέσα στο στόχο. Ο ανταγωνισμός με δύο ομάδες στην Πιερία, τον Πιερικό και των Σγορών, λειτουργήσε θετικά ή αρνητικά ή ουδέτερα? Από ό,τι φάνηκε θετικά λειτουργήσε, γιατί ήμασταν εμείς καλύτερη απόκριση του Πατσογιώργου στην φετινή χρονιά. Καλύτερη. Δεν υπάρχει. Δεν θυμάται. Να κάνουμε. Δεν έφτανε η μπάλα εκεί. Το σταυρό λέω εγώ, το οποίο δεν έχουν βάλει και θα την βάλουν με το σταυρό. Εντός έδρας. Πρώτη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική, πέμπτη. Τρίτη, τέταρτη. Μετά την πέμπτη μου θεατής. Από πότε έχουμε να χάσουμε. Δεν έχουμε πούσει πάρα πολύ μπάλα.
Ποιο σημαντικό γκολ που έχει βάλει την φετινή χρονιά? Αρτάκι, αρτάκι. Αρτάκι και τα δύο, και τα δύο με τα αρτάκι. Τα δευτερόλεπτα λίγο πριν από την τελευταία χαμένη ευκαιρία τη Αρτάκη με το σκορ στο 2-1. Με το που χάνουν την ευκαιρία και στο 80, λέω εντάξει, δεν γίνεται να τραβήξει κάτι. Αυτό. Πού θα αφιερώσεις τη σημερινή κατάκτηση του κυπέλου? Κάπου. Γιατί αυτοί με στηρίζουν. Είμαστε καλά. Και κλείνοντας κάτι που έφυγε για σένα και για τον εθνικό του Νέου Ιωαννιδίου στο Super League 2. Έχουμε ομάδα τον χρόνο να παραμείνει και στη Super League 2. Και εγώ να έχω μια αξιολογική πορεία. Ιστερόρα το κλείνοντας. Ποια ομάδα του Super League 2 της επόμενης δουλειάς θα ήθελες να παίξετε πρώτο παιχνίδι εντός έδρας? Εντός έδρας. Δεν έχω κάποια. Ναι, και αν σου ζητούσα να επιλέξει μια ομάδα στην Ελλάδα, το εξωτερικό εκτός του εθνικού του Νέου Ιωαννιδίου, στο Ελληνικό ή εξωτερικό που θα ήθελες να παίξει τα επόμενα χρόνια, ποια θα ήταν αυτή? Πες καμιά λίγα. Στην εξωτερικό λέει. Θα παίξει την ΑΕΚ Β' του χρόνου. Για ΑΕΚ Β' του εξωτερικό, ρε. Για αρχή. ΑΕΚ Λάρνακα, ρε. Άσχετε. Βρε, άσχετε. Τι είσαι, ρε. Πόμαστε να πραγματοποιήσεις τον ιερό σου, το καλύτερο για σένα και την εθνική του Νέου Ιωαννιδίου.